Λοιπόν, ούτε επίσης να καταλήξουμε, εάν δεν μπορούμε να βρούμε τους μεγάλους, να κυνηγούμε το φουκαρά. Συνεπώς για μένα, και αυτό βάζω κύριε Υπουργέ, είναι το θέμα των ποινών, όπως και το θέμα της προκαταβολής του 50% που φαίνεται να είναι πολύ σκληρό, θα πρέπει να το επαναξετάσουμε. Και εδώ θέλω να πω ότι συμφωνώ με μια παρατήρηση που ακούστηκε, ότι επειδή έχουμε τώρα και την προσφυγή στο δικαστήριο, έχουμε και την προσφυγή στο θεσμό της διαιτησίας, θα πρέπει οι προϋποθέσεις για να πας προς τα εκεί, είτε προς το ένα ή προς το άλλο, αν θέλουμε να δουλέψει έτσι και το διτό σύστημα, θα πρέπει να είναι ανάλογες. Τελειώνω λέγοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι για να εφαρμόζονται αποδοτικά οι νόμοι, και ιδιαίτερα μάλιστα ένας φορολογικός νόμος που έχει σχέση με την τσέπη του καθενός, αλλά και το συλλογικό κουμπαρά, τα έσοδα του κράτους, χρειάζεται όλοι οι νόμοι και ιδιαίτερα ένας φορολογικός νόμος να αποπνέει δικαιοσύνη, να είναι απλός και στις διατάξεις του να συνεκτιμά, να λαμβάνει υπόψη και την πραγματικότητα και της κοινωνίας και της αγοράς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Νικολόπουλος. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη χώρα μας αποδείχτηκε ότι οι συνταγές σωτηρίας της που εκπονήθηκαν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν απέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Απέναντίας ήταν καταστροφικές. Οι αντοχές της ελληνικής κοινωνίας δοκιμάζονται σκληρά. Επιχειρήσεις κλείνουν ή ακόμα μεταφέρουν τη λειτουργία τους στο εξωτερικό. Το δημόσιο χρέος αυξάνεται και τα ελλείμματα περιορίζονται μόνο από τις περικοπές δαπανών για κοινωνικές παροχές και δημόσιες επενδύσεις. Κατακρεουργήθηκαν οι μισθοί στο δημόσιο τομέα και καθιερώθηκαν συντάξεις πείνας. Άλλαξε το εργασιακό με στόχο τη μείωση των μισθών. Σήμερα το είδαμε και σε κερδοφόρες επιχειρήσεις όπως αυτή του ΟΤΕ ή της Κοσμοτέ. Κλείνουν σχολεία, νοσοκομεία και όλα αυτά για οικονομίες κλίμακας. Τα ταμεία δεν πληρώνουν τα φάρμακα, αυξάνονται συνεχώς οι φόροι, έμεση και άμεση, αυξάνονται τα τιμολόγια των ΔΕΚΟ. Ένα καινούριο μπαράζ περικοπών εξηφαίνεται, όπως ο Υπουργός έχει κιόλας προαναγγείλει, και εκ των πραγμάτων πλέον δημιουργείται ένα αγωνιώδες ερώτημα. Διαθέτει η κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση του Μνημονίου, ετοιμότητα υπέρβασης των οικονομικών προβλημάτων? Είμαι απολύτως βέβαιος, θα έλεγα, ότι κανένας δεν μπορεί να αισθάνεται περήφανος, και ειδικά από τους συναδέλφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Όταν καλείται, όπως και σήμερα, εκών άκων, να ψηφίσει ένα ακόμα νόμο μαζί με τόσους άλλους που ψηφίστηκαν στην μετατρόικα εποχή, οι συνέπειες των οποίων στερεώνουν την ταφόπλακα της ελληνικής κοινωνίας. Δυστυχώς αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά, κύριοι της κυβέρνησης, ότι χάσατε τελικά την επαφή με τους στυλοβάτες της ελληνικής οικονομίας, της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής. Αλήθεια, όταν βρίσκεστε μαζί με αυτούς, τι έχετε να τους πείτε? Όταν με την βίαιη συρρήκνωση που προκαλείτε στο εισόδημά τους έχει ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση, με αποτέλεσμα ακόμα και αυτή την ραγδαία μίκρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, και προσδοκάτε έσοδα. Από ποιους? Από μια κοινωνία που δεν έχει όραμα και χρήματα ούτε για τα απαραίτητα? Από μια επιχείρηση που έχει προπολού χάσει την ισορροπία της και παραπέει ανάμεσα σε πιστωτές, κλειστές τράπεζες, απίθανη μείωση του τζίρου, τηρεσίες, και που τώρα αντιμετωπίζει την πόρτα της φυλακής χωρίς ελπίδα και προσδοκία? Η παλιά πεπατημένη και αποτυχημένη συνταγή ακολουθείται για μια ακόμα φορά.
Αυτό το νέο φορολογικό νομοσχέδιο αποτελεί μια ακόμα επιβεβαίωση της λανθασμένης φορολογικής πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση υπηρετώντας εις πρακτικούς και όχι αναπτυξιακούς στόχους. Η δικιά μας θέση είναι γνωστή. Πιστεύουμε στη δημιουργία ενός φορολογικού συστήματος που θα είναι σταθερό, ανταγωνιστικό, απλό και λειτουργικό. Η σωστή λειτουργία του οποίου προϋποθέτει πλήρη μηχανογραφική λειτουργία των υπηρεσιών, περισσότερο, καλύτερα, εκπαιδευμένο και κατανεμημένο προσωπικό. Μελετήσατε, κύριε Υπουργέ, την πρώτη επιστημονική αξιολόγηση για τη φορολογική μεταρρύθμιση της κυβέρνησής σας από το ΚΕΠΕ. Ας αναφερθώ μόνο στην πορεία των φορολογικών εσόδων. Προβλέπει απώλεια των εσόδων περίπου 778 εκατομμύρια ευρώ. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δυστυχώς επιβεβαιώνουν τις βάσιμες ενστάσεις της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τους υπέρμετρους φορολογικούς συντελεστές. Αυτό λοιπόν το σημερινό νομοσχέδιο, ένα, το δέκατο, έχουμε χάσει τη σειρά, φέρνει κι άλλα τέτοια μέτρα που ολοταχώς οδηγούν σε ένα μακροχρόνιο παγετώνα την ελληνική οικονομία. Μέτρα που δεν τα αντέχει ούτε η οικονομία ούτε και η κοινωνία. Οι πάντες άλλωστε το ακούσατε, το χαρακτηρίζουν ακραίο, υπερβολικά σκληρό, γι' αυτό και είναι και τέτοιας μορφής και έντασης οι αντιδράσεις που προκαλούν οι περισσότερες διατάξεις του. Δυστυχώς, η κυβέρνηση όμως φαίνεται να θέλει να κινείται χωρίς σχέδιο, να μη ρωτά, να μη συμβουλεύεται τους φορείς της αγοράς και να επιμένει στη λήψη μέτρων επικοινωνιακού χαρακτήρα. Πού ξανακούστηκε? Η απλή εκτίμηση των φορολογικών διατάξεων από τους φορολογικούς ελεγκτές να επιφέρει άμεσα την ατιμωτική για τον πολίτη ποινική διαδικασία. Αυτή τη δύσκολη στιγμή όλοι παραδέχονται ότι η ποινικοποίηση της δυσκολίας των επιχειρηματιών να είναι τακτική στις υποχρεώσεις τους δεν θα λύσει τη γάγκρενα της φοροδιαφυγής. Με το μέτρο της επιβολής αυτόφορου για ληξιπρόθεσμα χρέη και μη καταβολή ΦΠΑ, ουσιαστικά, τι άλλο, επανέρχεται με άλλο τρόπο ο θεσμός της προσωπικής κράτησης για χρέη στο δημόσιο. Και τίθεται λοιπόν το ερώτημα, ο στόχος ποιος είναι? Να τους ρημάξουμε στις ποινές, στα διοικητικά πρόστιμα και στις ποινές φυλάκισης, η άντληση εσόδων ή η αύξηση των φυλακισμένων πρώην επιχειρηματιών? Πρέπει ακόμα να επισημάνω ότι στη μανία καταδίωξης προστίθεται και η λογική της διαπόμπευσης με την ουσιαστική άρση του φορολογικού απορρίτου. Όμως, κύριε Υπουργέ, όταν διαρριγνύεται το κοινωνικό συμβόλαιο ανάμεσα στην κυβέρνηση και το λαό, τότε ασφαλώς και καταραίει και η εμπιστοσύνη των πολιτών στους νόμους και διαχέεται κάθε είδους αντικοινωνική προδιάθεση. Όταν διαλύεται η οικονομία από αλλεπάλληλες φοροεπιδρομές, εκεί οδηγούμαστε. Όταν πληρώνουμε επί δεκαετίες για μελλοντικά αγαθά και υπηρεσίες, εκεί οδηγούμαστε. Όταν αυξάνονται τα τιμολόγια των δέκων, πολύ πέρα από τα όρια ανοχής των ανθρώπων, εκεί οδηγούμαστε. Με τούτα και μετά, αλλά δυστυχώς επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά η θέση του Αντώνη Σαμαρά και το πλήρες αδιέξοδο της πολιτικής του μνημόνιου. Το θεραπευτικό σχήμα που έχει τεθεί σε εφαρμογή στη χώρα απεδείχθη ακατάλληλο και το ομολογούν πια και οι σημερινές διατάξεις που συζητούμε. Η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο πρέπει επιτέλους να αναχαιτήσουν την ύφεση, να δώσουν ανάσα και προοπτική με πολιτικές όπως αυτές που έχει προτείνει η Νέα Δημοκρατία, που εμπεριέχουν αποκρατικοποιήσεις, αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ, χάραξη αναπτυξιακής φορολογικής πολιτικής με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, μείωση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας, δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας είναι σήμερα άλλωστε ο μόνος που μπορεί να δώσει όθηση στην ελληνική οικονομία, ο μόνος που μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη και την απασχόληση. Πρέπει όντως να αλλάξουν πολλά στην ελληνική κοινωνία και αυτό είναι ένας κοινός τόπος. Και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε μέχρι σήμερα. Αλλά η μετάβαση αυτή δεν μπορεί να γίνει με λογικές αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Υπάρχουν φοροκλέφτες, ναι, υπάρχουν παράσιτα, απατεώνες, τροκτικά. Είναι όντως καθήκον και υποχρεώσή σας, κύριε Υπουργέ, να τους ανακαλύψετε και να τους τιμωρήσετε. Όμως δεν επιτρέπετε να θεωρείτε όλους τους Έλληνες επιχειρηματίες απατεώνες. Μην ξεχνάτε ότι η υπομονή των πολιτών έχει και τα ωριά της. Το φορολογικό νομοσχέδιο δεν πετυχαίνει να υπηρετήσει ουσιαστικά τον μεγάλο στόχο της αναθέρμανσης και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση όσο είναι ακόμα καιρός να αλλάξει πολιτική και να προχωρήσει σε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο με ισονομία και ευκαιρίες για όλους, με ανάπτυξη και εξωστρέφεια, με δικαιώματα και υποχρεώσεις για όλους και προνόμια για κανέναν.
με δικαιοσύνη για όλους, με διάχυση τελικά της ευημερίας σε όλους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Νικολόπουλο. Το λόγο έχει ο βουλευτής Πολυπατικής, ο κύριος Θανάσης Μπούρας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι επιχειρούμενοι από το σχέδιο νόμου υπερποινικοποίηση της φορολογικής συμπεριφοράς των πολιτών και των επιχειρήσεων σε μια οικονομικά χυμαζόμενη και απογοητευμένη κοινωνία δεν έχει να προσθέσει τίποτα επιπλέον στη μάχη για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και ως εκ τούτου και της αύξησης των εσόδων. Το μόνο που προσθέτει είναι φοβία, αρνητικό επενδυτικό περιβάλλον, καθώς επίσης και άλλη μια αναποτελεσματική διάταξη. Η μάχη κατά της φοροδιαφυγής είναι μια επίπονη και διαρκής προσπάθεια που δεν αντιμετωπίζεται με αποσπασματικά μέτρα και αντιλήψεις αυστηροποίησης των ποινών, απαιτεί δέσμη μέτρων τα οποία σήμερα απουσιάζουν από τη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής χρειάζεται ένα απλό και αναπτυξιακό φορολογικό σύστημα. Αντίθετα, η κυβέρνηση και σήμερα προωθεί το ένατο ή δέκατο, δεν ξέρω, κατά σειρά νομοσχέδιο με φορολογικές διατάξεις με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα πολυδέδαλο γραφειοκρατικό και εχθρικό για την επιχειρηματικότητα φορολογικό σύστημα που υποθάλπει τη φοροδιαφυγή και αποτρέπει τις επενδύσεις. Τι να πει ένας επενδυτής, το είπε και ο κύριος Γείτονας πριν από λίγο, δεν ξέρω αν είναι μέσα στην αίθουσα, ότι ήδη είστε σε αυτό τον 1,5 χρόνο στο ένατο ή δέκατο φορολογικό νομοσχέδιο. Ποια είναι η σταθερότητα πάνω στην οποία θα βασιστεί κάποιος ο οποίος θέλει να προχωρήσει σε μια επένδυση? Κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας και κατάργηση του κώδικα βιβλίων και στοιχείων. Τρίτον, μέτρα που να μην παραβιάζουν τη θεμελιακή συνταγματική αρχή της αναλογικότητας των ποινών. Σήμερα η κυβέρνηση με την αυστηροποίηση των ποινών δεν έχει λάβει καθόλου υπόψη αυτή την αρχή της αναλογικότητας. Η κυβέρνηση δεν προχώρησε στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε μετά από απαραίτητες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να εντοπίζεται η φοροδιαφυγή και να αυξάνεται η αποτελεσματικότητα των φορολογικών ελέγχων. Επίσης, η κυβέρνηση δεν προχώρησε στην πλήρη αυστηροποίηση αξιοποίηση των φορολογικών διατάξεων που χρησιμεύουν ως εργαλεία για την αναχέτηση της φοροδιαφυγής. Αντίθετα, υπάρχει μια πρωτοφανής διοικητική ανεπάρκεια και καθυστέρηση. Για παράδειγμα, οι συναλλαγές μέχρι 1.500 ευρώ, οι συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων μέχρι 3.000 ευρώ, η ηλεκτρονική υπογραφή λογιστών είναι λόγια και όχι έργα. Ακόμη, να λάβει μέτρα η κυβέρνηση για την καταπολέμηση του παραεμπορίου.